Το ενεργειακό κόστο είπαμε ότι κινδυνεύει να πνίξει όλε τι ΔΕΙΑ στη χώρα. Η ΔΕΙΑ τη χώρα μαζί με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ καταναλώνουν το 20% τη ενέργεια στη χώρα για να παρέχουν καθαρό νερό και να κάνουν την επεξεργασία των λιμάτων. Το ενεργειακό κόστο οδηγεί σε ασφυξία τη επιχειρήση ίδρυυση και αποχέτευση ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι πρόεδροι των επιχειρήσεων τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα. Μάλιστα, ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑ Καβάλα, Απόστολο Χρόνη, ζήτησε από την κυβέρνηση να σκύψει πάνω από το πρόβλημα. Όπω λέει, το ενεργειακό κόστο των επιχειρήσεων δεν μπορεί να μετακυλιστεί στου πολίτε, καθώ έχουν ήδη επιφορτιστεί με την ρήτρα αναπροσαρμογή αλλά και τι αυξήσει σε βενζίνη και πετρέλαιο θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει το πρόβλημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί η ΔΕΙΑ να μετακυλήσει αυτό το κόστο. Ήδη ο κόσμο έχει φορτωθεί με πολλά βάρη. Δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε και αρνούμαστε να το κάνουμε κιόλα. Ε, ζητάμε και χρόνο. Εμεί έχουμε βρει ήδη λύσει, έχουμε ετοιμάσει ήδη προτάσει σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστο Τη ΔΕΙΑ Καβάλα τουλάχιστον. Έχουμε ήδη μια πρόταση έτοιμη για ένα φωτοβολταϊκό 1 ΜΒ. Ένα δεύτερο φωτοβολταϊκό που θα καταθέσουμε την πρόταση τέλο του μήνα, 26 του μηνό, για τον βιολογικό του δάτου που θα έχει και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 250 κιλοβάτ. Στην ενεργειακή κοινότητα που είμαστε πρωτοπόροι πάλι στην περιφέρεια και ήδη την έχουμε ιδρύσει, που η ΔΕΙΑ Καβάλα συμμετέχει με 20% για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. Ήδη έχουμε καταθέσει και έχουμε ε, τύχη τη έγκριση 6,1 εκατομμύρια ευρώ για να αλλάξουμε τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτά όμω χρειάζονται χρόνο. Γι' αυτό ζητάμε και πίστοση χρόνου από την πολιτεία. Ένα χρόνο θέλουμε τουλάχιστον για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Πολλά από τα αιτήματα που έχει κάνει η ΔΕΙΑ Καβάλα προ το Υπουργείο δεν εισακούγονται, καθώ οι ελλείψει προσωπικού είναι μεγάλε. Πολλά από αυτά δεν εισακούγονται. Ε, εγώ προσωπικά ζητάω και έχω στείλει και επιστολή Είναι. στον Υπουργό, στον κύριο Βορύδη, από το 2019 στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιστολή που ζητάμε 45 άτομα προσωπικό. Δεν έχει γίνει αποδεκτό μέχρι σήμερα. Δεν έχει βγει προκήρυξη τουλάχιστον. Τέλος εκφράστηκαν σοβαροί φόβοι για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ανανομό, αλλά και ιδιωτικοποίησει. Οι φόβοι εκφράστηκαν και σήμερα, στη σημερινή συνδιάσκεψη. Θα οδηγηθούμε σιγά-σιγά στην ιδιωτικοποίηση. Α, μάλιστα. Η ιδιωτικοποίηση την mm. έχουμε δει στην ενέργεια. Ναι. Δεν νομίζω ότι μα βγήκε σε καλό. Ναι. Φοβόμαστε γιατί ακούγονται από κάποια υπουργεία κάποιε φωνέ που μιλάνε για συνενώσει των ΔΕΙΑ. Να υπάρχει μία ανανομώ. Και αυτό θα είναι προβληματικό, να ξέρετε. Mm. Δεν μπορεί να έχει μία ΔΕΙΑ η οποία θα ασχολείται από το λικόστομο μέχρι την τούσλα. Είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσει, να μην πω αδύνατο. Συν τη άλλη, υπάρχουν ΔΕΙΑ οι οποίε, κυρίω μικρέ ΔΕΙΑ. Που είναι φορτωμένε με οφειλέ, με χρέη. Ποιο θα πληρώσει αυτά, Οι υπόλοιπε τη ΔΕΙΑ. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να σκύψει το Υπουργείο πάνω από το πρόβλημα. Αρνητική εξέλιξη. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό τουλάχιστον. Και κυρίω οι μεγάλε ΔΕΙΑ, να ξέρετε, θα καταρρεύσουν κι αυτέ. Αν ακούσατε τον συνάδελφο από ναι. τα Άβδηρα, ναι. έλεγε ότι ήδη δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε του λογαριασμού με τι παλιέ χρεώσει, όχι με τι σημερινέ. Σκεφτείτε τι θα γίνει με τη ρήτρα προσαρμογή θα καταρρεύσει το σύστημα εντελώ. Αν φορτωθεί μια εύρωστη ΔΕΙΑ, μια ΔΕΙΑ η οποία είναι βουτυγμένη στα χρέη, θα αντέξει και εκείνη. Όχι βέβαια.